Ρίξε στο μικρό τσουκάλι το κάρδαμο ένα κουτάλι, το δάχτυλο ενός νεκρού και ένα μάτι του εχθρού. Βάλε το στρίχνον και το μήλο της λεβάντας ένα φύλλο, δυο ριζώματα του δυόσμου για να μπει στον κάτω κόσμο. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά? Δεν χρειάζεται, το φίλτρο είναι έτοιμο. Το μεταλλιόν σου παρακαλώ. Πού είναι το ημερολόγιο μου? Να το είδες? Όχι. Πού το άφησα? Κάπου το είδα. Και αυτή είναι η στολή σας, Mean Girls. Τώρα πρέπει να πιάσουμε τα χέρια μας. Μ' άκουσες? Τι? Είναι ιδιωτικό. Θα πω στην μαμά ότι πήρες το ημερολόγιο μου. Ναι, βεβαίως. Υπνοβάτη. Oh my god, σήμερα είναι audition για τις Μαζουρέλες. I am so excited που θα κατσουρίσω τώρα. Σε λυπάμαι, Ριτζίνα. Δόξα τω Θεώ που δεν πρέπει να ξαναπεράσω αυτή την κόλαση. Να αναρωτιέμαι, θα μπορέσω ή όχι? Ποιο νούμερο θα είμαι στην σειρά? Νούμερο 2, μετά από την Μόνικα. Huh? What? Μα είμαστε στην ομάδα already! Μόνο η Ριτζίνα, μιας και ήταν cheerleader στο προηγούμενο της σχολείο. Μα είναι άδικο! Τι να πω, έχουμε πολλές αιτήσεις φέτος. Είσαι Μαζούρα δικτάτορας! Πες μας λίγο για εσένα, έχεις κανένα χόμπι? Ναι, χορεύω και είμαι αρκετά καλή. Πιστεύω να πω στην ομάδα των μαζορετών. Cheerleading? Είσαι σίγουρη? Ναι, είναι δημοφιλής. Θέλω κι εγώ να είμαι. Θες να γίνεις και εσύ μια χαζιμπάρμπι? Γιατί μας κοιτάει έτσι? Με κάνει να νιώθω άβολα. Ποια είναι? Ποια? Η Ρόξη Κουτσομπολίδου. Δείχνει σαν χώρο κόριτσο. Φέρεται λες και είναι καλύτερη από εμάς. Καημένη, μάλλον έτσι κρύβει τα κόμπλεξ της. Την λυπάμαι, είναι τόσο κλισέ. Ξανθιά, μαζορέτε, υποκείμενο. Είναι fake. Όταν υποκρίνεσαι κάποιον που δεν είσαι, σημαίνει ότι έχεις χαμηλή αυτοπεποίθηση. Πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δημοφιλία και pam-pams, μ' αρέσει ο τίτλος. Θα βγει ωραίο άρθρο για το blog μου. Ποια είναι? Δεν ξέρω. Πού? Εκεί μπροστά. Δεν βλέπω κανέναν. Πού πας, βρε? Μάγη. Τέλεια. Νίκο! Νίκο! Γιαγιά! Χασέ, εγώ είμαι! Μπέλα! Προδότρια, μάθησες μόνο! Βλάκας είσαι! Αν είχα μείνει θα με έπιασαν και δεν θα μπορούσα να σε βοηθήσω. Πού είσαι? Διάβασα το ξόρκι αορατότητας, όμως δεν ξέρω πώς να το αντιστρέψω. Φαντάζεσαι, ήταν το πρώτο μου ξόρκι που πέτυχε. Ποιο είναι το σχέδιο σου, πώς να βγω? Έχει κάνα μαγικό φράγμα ή κάτι? Ακόμα δεν ξέρω. Θα με εκτελέσουνε. Μα πας καλά, είναι μια σχολή μαγείας. Απλά θα μετατρεπείς σε ποντίκι. Τέλεια. Άσε με να σκεφτώ. Όλο το σχολείο μιλάει για τον κληρονόμο του Μέρλιν. Τι? Υπάρχει ένας μύθος που λέει για έναν κρυφό μάγο που πρέπει να εμφανιστεί αυτές τις μέρες. Και? Είσαι καθυστερημένος, πράγματι. Δεν κατάλαβες? Αυτό μπορεί να δουλέψει υπέρ μας. Κανείς δεν είδε το πρόσωπό του. Μάλιστα. Ράλι, κοίτα, μιλάει στον εαυτό του. Έχει κάνα μαγικό φράγμα ή κάτι. Μπρο, σταμάτα να τρως. Εσύ τι λες, μωρέ! Έχουμε το πνεύμα, δεν έχεις τίγια, βρε!
θέλετε να ξεράσετε, η τουαλέτα είναι στην γωνία. Λοιπόν, μας κοιτάζετε. Μας θαυμάζετε. Μαθαίνετε και επαναλαμβάνετε. 5, 6, 7, 8! Ερωτήσεις? Νίκ, μπορώ να μην κάνω κάποιες από τις κινήσεις. Είμαι χριστιανή. Από πότε, Μέρι Τσέρι? Πάντα ήμουνα. Είδα τι κάνετε με τον Στέφανο στο αυτοκίνητό του. Και δεν ήταν καθόλου χριστιανικό. Oh my God, Mary Cherry. Όλοι έχουν συμπληρώσει την αίτηση. Τότε ξεκινάμε τους αγώνες πείνας. Έτοιμοι! Εντάξει! Περιμένετε να το ξαναδοκιμάσω. Ήταν απέσιο. Έτοιμοι! Εντάξει! Εμπρός, μάνα! Έτοιμοι! Εντάξει! Συγγνώμη! Επόμενος! Πόσο τραγούδια πρέπει να μάθω? Θα πληρώνουμε για αυτό. Επόμενος! Βλέπω ότι φοράτε μαύρα. Δεν μου πάνε τα μαύρα. Αγάπη μου, μαύρο χρώμα τρέχει πάνω στο σώμα. Επάνω μας! Έτοιμοι! Εντάξει! G-L-A-M! Συγγνώμη, μόλις χώρισα! Τον έπιασα στο κρεβάτι με έναν άντρα! Επάμενος! Μαζεράτσι. Μόνικα, λέγεται Μαζορέτα. Αυτό και είπα, Μαζεράτσι. Έλα μαζί μου. Μα. Μα. Ζω. Ζορ. Ρέτα. Ρέτα. Μαζορέτα. Μαζεράρι. What? Επόμενος. 3-1-2. Γεια σου, Ριτσίνα. Η τυρενάδα σου είναι σλατίνα. Πού είναι το νόημα, με ρωτάτε εσείς. Το νόημα είναι θα νικήσουμε εμείς. Επόμενος. Πάλι διάβασμα. Πρέπει να διαβάσω όλα να τα μάθω και δεν έχω πια. Συγγνώμη, τι τρέχει με το τραγούδι? Δεν είναι η audition για το musical στο σχολείο. Όχι. Επόμενος. Τι είναι αυτό? Δάχτυλο με ψυχή. Επόμενος. Αγάπη μου, το McDonald's βρίσκεται στην γωνία. Νίκ, σταμάτα! Μ' αρέσει, είναι καλή. Ναι, και χοντρή. Επόμενος! Θα μπορούσες τουλάχιστον να το πεις πίσω από την πλάτη μου. Θα μπορούσα, αλλά θα χρειαστώ μερικές μέρες για να σε προσπεράσω. Νίκ! Δεν κάνω φιλανθρωπίες! Χρειάζομαι μια δυνατή ομάδα! Ωραία! Θα γυρίσει. Επόμενος! Το πρόγραμμα μαθημάτων, ακούστε με προσεκτικά. Ιστορία, γεωγραφία, αγγλικά, νέα ελληνική γλώσσα. Μαθηματικά, μουσική, φυσική χημεία, βιολογία. Διάλειμμα θα έχετε μόνο... Συγγνώμη, Ριτζίνα. Ναι. Γεια, δεν με ξέρεις, Μέλιανε Ρόξη. Γράφω ένα άρθρο για το blog μου, για τις μαζορέτες. Μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις? Ναι, φυσικά. Ωραία. Έχετε επιλέξει νέα μέλη για την cheerleading ομάδα σας?
Α, ναι, σήμερα. Η δημοφιλία του υποψηφίου θα είναι το κριτήριο για την επιλογή. Όχι, όχι, μόνο οι δυνατότητές του. Cool. Είσαι φίλη με την Νικολέτα Κλανιαρίδου, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί? Απλά είναι και αυτή δημοφιλή στο σχολείο και... Συγγνώμη, προσπαθείς να με βάλεις σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία? Είμαι σύνθετος άνθρωπος. Δηλαδή δεν προσπαθούσες να μπεις στην κατηγορία των δημοφιλών? Όχι, δεν είναι έτσι. Συνέβη έτσι στο άσχετο. Τελειώσαμε, πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Γιατί? Το ήξερα. Oh my god, I mean. Προχτές βγήκε το νέο τραγούδι, το link θα βρεις κάτω στα σχόλια. Και αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου.